βγαίνει, όχι. Λοιπόν, όχι, τζάμπα τη λέμε. Όχι, τζάμπα τη λέμε. Πάντω η αλήθεια είναι. Πάντω να διορθώσω ότι δεν είναι το 1960, είναι το 1962. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε λεπτομέρειε, αλλά δεν τα πούμε. Η δεκαετία του 60. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή. Να πια θηλεύες λοιπόν, να την κλέτη Κατσαντώνη. Έχετε επαφές τώρα, αλήθεια? Όχι, έχουμε. Δεν ξέρετε που μπορεί να βρίσκεται. Ναι, γιατί δεν την έχουμε δει. Ήθελα να σας ρωτήσω, από τη στιγμή λοιπόν που έχετε 14 ταινίες, 11 σύριαλ, θεατρικές παραστάσεις, πώς κρίνεται το γεγονός αυτό που και εσείς σχολιάσατε ίδιο σε μια συνέντευξή σας, ότι τα 10 τελευταία αυτά χρόνια δεν υπήρξαν τηλεοπτικές προτάσεις? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να γίνει ερώτηση σε αυτούς που αποφασίζουν. Έτσι όμως όπως είναι, είναι τα πράγματα και τα παρακολουθείτε, κόβονται σύριαλ, δεν γίνονται δουλειές, έρχονται τα τουρκικά. Έχετε ζήσει μια χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Mm-hmm. Πώς κρίνετε την τωρινή κατάσταση? Νομίζω ότι έγινε ο κύκλος που έπρεπε να γίνει. Τώρα θα περάσουμε σε ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι να ξαναρχίσει κάτω από άλλες βάσεις, με άλλες προϋποθέσεις. Γιατί και αυτό που γινόταν δεν νομίζω ότι ήταν πολύ φυσιολογικό. Το ότι βλέπατε κάποιους συγκεκριμένους ηθοποιούς να παίζουν για 10-15 χρόνια σε όλα τα σύριαλ, γιατί το είχαμε ακούσει το παράπονο αυτό και από άλλους συναδέλφους σας. Ότι υπήρχαν κάποιες κλίκες, ότι υπήρχαν κάποιες ομάδες ηθοποιών που μόνο αυτοί πρωταγωνιστούσαν στην τηλεόραση. Όχι, ότι εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ για σύστημα, για κλίκες ή για τίποτα. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν ποιοι θα κάνουν κάποιες δουλειές, ποιοι πουλάνε, ποιοι δεν πουλάνε, έχουν τα κριτήριά τους. Καλά ή κακά, και έτσι αποφασίζουν. Ίσως λανθασμένα, αλλά αρκετοί ήταν αυτοί που νόμιζαν ότι είστε απόμακρος γενικότερα. Δηλαδή, μια περίοδο που και εσείς ο ίδιος είχατε επιλέξει να απέχετε από τα πράγματα. Απόμακρος. Ότι ενδεχομένως έχετε αφήσει κάποια πράγματα πίσω σας και ότι δεν θέλετε να τα επαναλάβετε. Ίσως το γεγονός πάλι ότι μια γενιά ηθοποιών είχε ταυτιστεί λίγο με τον κύριο Δαλιανίδη. Ίσως και αυτά να ήταν. Να έπαιξε ρόλο. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι είχαμε ταυτιστεί. Ο Δελιανίδη, ότι κάναμε δουλειά, συνεργαζόμαστε, τι ρόλο έπαιξε? Όχι, αλλά επειδή ενδεχομένως. Ή κάποιος, αν θέλει να συνεργαστεί με κάποιον, τον παίρνει ένα τηλέφωνο και τον ρωτάει αν θέλει. Δεν θέλει. Δεν ξέρω. Ας πούμε, ένας άλλος ηθοποιός, έχετε έτσι ζηλέψει δουλειές τηλεοπτικές όλα αυτά τα χρόνια. Που ας πούμε δεν ξέρω, να δείτε ένα σύριαλ και να πείτε τον ας πούμε θα μπορούσα να είχα παίξει κι εγώ σε αυτό το σύριαλ. Μα δεν είναι λογικό να βλέπεις ωραίες δουλειές και να θέλεις να συμμετέχεις σε αυτές? Τι πιο φυσιολογικό από αυτό? Ποια ήταν μία έτσι από αυτές τις δουλειές? Θα θυμηθώ τώρα, αλλά κατά καιρούς έχω δει δουλειές που θα ήθελα να είμαι εκεί, ας πούμε. Και έχω δει κι άλλες που δεν θα ήθελα να είμαι. Έχετε φτάσει στο σημείο να τα παρατήσετε όλα, να πείτε ότι δεν αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια? Γιατί και η δουλειά του ηθοποιού είναι αρκετά δύσκολη. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το πει αυτό. Κύριε... Δηλαδή και αν το πει ένα βράδυ, μια στιγμή, μια μέρα, την άλλη μέρα το έχει πάρει. Είναι μικρό άνθρωπο, δεν το πω. Κύριε Παγγελόπουλε, Σπύρο Ρώτα. Ναι, επαφή έχετε ακόμα με τους ανθρώπους που παίξατε τότε μαζί, με τον Σταμάτο Γαρδέλη, τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο? Μείνατε φίλοι? Δεν έχουμε επαφή καθημερινή, να είμαστε φίλοι, αλλά μπορεί να βρεθούμε. Πώς να πω, δεν είμαστε φίλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί, δεν κάνουμε παρέα. Ο κύριος Γαρδέλης είχε πάρει μέρος πριν δύο χρόνια σε ένα τηλεοπτικό σοου, το Dancing, και είχε ξανά έτσι εμφανιστεί λίγο στα φώτα της δημοσιότητας. Εσάς, ας πούμε, αν σας είχαν κάνει μια τέτοια πρόταση, θα πηγαίνατε ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει λόγος? Είχε γίνει πέρσι μια τέτοια επαφή για το Dancing. Και γιατί δεν πήγαινε? Δηλαδή είχαμε κάνει ένα πρώτο ραντεβού, δεν αρνήθηκα. Αλλά δεν ξαναζητάς. Είχαμε κάνει ένα ραντεβού για να διερευνήσουμε τις διαθέσεις γενικώς, όπου ήταν θετικές και από τις δύο πλευρές. Ναι. Το παρακολουθείτε? Όχι, είμαι στο θέατρο εκείνη την ώρα. Πρόβλημα. Αλλά εντάξει, όλα αυτά ξέρω τι γίνεται, αφού ανακυκλώνονται από διάφορες εκπομπές, πώς είναι η δική σας. Δεν χάνει κανείς τίποτα.